η περιοχή της Μάνης καθ' όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας παρέμεινε στην πραγματικότητα απόρθητη παρά τις επανειλημμένες απόπειρες των Τούρκων για την υποδούλωσή της. Με την συμπλήρωση των 200 χρόνων από το 1821, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης τιμά την ελληνική ιστορία, παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό αφιέρωμα από το 1453 έως και την κορύφωση της Εθνεγερσίας. Μία χρονική περίοδο 368 χρόνων, που μέσα από αγώνες, εξεγέρσεις, ήττες, απέλπιδες προσπάθειες, φρούδες ελπίδες για ξένη βοήθεια, δημιουργήθηκε η νεοελληνική εθνική μας συνείδηση που μας οδήγησε στην αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού. Εδώ και χίλια τουλάχιστον χρόνια, Μάνη ονομάζεται η Μεσαία Χερσόνησος της Πελοποννήσου. Μια νοητή γραμμή από την Καλαμάτα στο Μεσσηνιακό κόλπο, ως και την ψηλότερη κορφή του Ταϊγέτου, και από εκεί ως και το Γήθιο, στο Λακωνικό κόλπο, μας δίνει την εδαφική της έκταση. Οι νόμοι δεν υπήρχαν, οι οικογενειακές αντεκδικήσεις ήταν διαρκείς. Ο Σαράτος Καργάκος παρατηρεί ότι αυτές οι διαμάχες ήταν ένα διαρκές φροντιστήριο πολέμου. Από το 1453, που αρχίζει η δουλεία του γένους και η υπερδυνάμιση της εποχής, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Βενετία συγκρούνται πολεμικά στην Ανατολική Μεσόγειο για τον έλεγχο των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων, η Μάνη εισβάλλει ορμητικά στη νεότερη ιστορία μας και πρωταγωνιστεί ως το μοναδικό ελεύθερο ένοπλο τμήμα του υπόδουλου ελληνισμού. Στον Τουρκο-Βενετικό Πόλεμο 1570-1573, οι Τούρκοι αποφασίζουν να καταλάβουν τα στρατηγικά σημεία Λιμένη και Πόρτο Κάγιο, για να ελέγξουν όλη την περιοχή και να τα στερήσουν από τους Βενετούς. Οι δύο αιματοβαμμένες εξεγέρσεις, το 1614 και 1615 που ακολούθησαν, είχαν άμεση σχέση με τις υποσχέσεις των Ισπανών για βοήθεια και συμπαράσταση, που έμειναν μόνο υποσχέσεις. Ζήτησαν πριν την πολιορκία την συνδρομή των Γρηγοράκηδων. Οι Γρηγοράκηδες αρνήθηκαν να τους βοηθήσουν, παρά τις σταθερά εχθρικές σχέσεις που είχαν με τους Τούρκους. Η άρνησή τους ήταν μία από τις συνηθισμένες ενδομανιάτικες διαφορές και αντιθέσεις, και αυτό το ήξερε ο επικεφαλής των Τούρκων Χασάν Πασάς.